αλλά και οι δικαστές είμαστε σε απόλυτη ελπίζω και επίγνωση πάντως έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει στην κοινωνία και του ποια είναι τα όρια και μας προβληματίζουν τα ζητήματα αυτά. Ήδη από την πρώτη απόφαση του Μνημονίου ετέθη ο προβληματισμός. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα που έχουν, γιατί είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχει ασκηθεί κριτική και στο Συμβούλιο Επικρατεία κυρίω και γενικότερα στη διοικητική δικαιοσύνη ότι το ταμιευτικό συμφέρον του Δημοσίου ε, επηρέασε τη δικαστική κρίση. Η άποψή μου και δεν είναι προσωπική είναι ότι αυτό που εκφράζεται μέσα από αυτές τις αποφάσεις, στο μέτρο που έχει εκφραστεί, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι ότι είτε το αποκαλέσουμε επιβάρυνση δημοσιονομική, είτε είναι σαφής έννοια στη χώρα που ζούμε, ε, όχι μόνο στη δική μα χώρα, αλλά με ποια είναι το λέω, με την έννοια ότι είναι μια χώρα που είναι σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Είναι σε βαθιά κρίση και μακάρι αυτό να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Πάντω, στα χρόνια που περάσαμε και διανύσαμε, ο δικαστή του Συμβουλίου Επικρατεία, μια και του έλαχε ο κλήρο, έπρεπε να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Και αν διεύρυνε την έννοια, όπω κάποιοι υποστηρίζουν, την έννοια του δημοσίου συμφέροντο για να περιλάβει και το ταμιευτικό συμφέρον του δημοσίου, η απάντηση για μένα είναι ότι αυτό γίνεται γιατί ο δικαστή δεν έχει, όσο και αν οι αποφάσει του δικαστηρίου είναι έχουν διαπλαστικό χαρακτήρα, δεν έχουν όμω και μαγικέ ικανότητε. Άρα, σε ποια χώρα βρισκόμαστε και ποιο θα μπορεί να προβλέψει να αντιμετωπίσει και να καταβληθούν αυτοί οι μισθοί, αυτέ οι συντάξει, όλε δηλαδή τι οικονομικέ συνέπειε. Και μιλώ καθαρά για τι αποφάσει που έχουν οικονομικό αντίκτυπο και ο, 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 ο αντικείμενο. Προφανώ και οι αποφάσει που αφορούν τα έργα, όλε. Οτιδήποτε γίνεται έχει οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά εκεί υπάρχει μια έτσι, διαβάθμιση και μια κλιμάκωση στο πώ αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Το Συμβούλιο Εκκρατία, για παράδειγμα, στι πρώτε αποφάσει των αυθερέτων με προεδρία τότε του Προέδρου κ. Μενουδάκου που είναι εδώ, Όχι πρώτε, μεσαίε ήταν, γιατί υπάρχει μια σειρά αποφάσεων είχε πει, όταν κρίναμε τον νόμο περί αυθαιρέτων αντισταγματικών, ότι το ταμιευτικό μόνο συμφέρον ή η ταμιευτική μόνο σκοπή δεν μπορούν να επικρατήσουν στη δικαστική κρίση όταν μπορεί αυτό να οδηγήσει, όταν έχουμε ως το διακύβευμα ενδιαφέρει. Αν υπάρχει λοιπόν κίνδυνο μεγάλη βλάβη του περιβάλλοντο, μιλάω για τι υποθέσει τη νομιμοποίηση των αυθερέτων. Οι υποθέσει όμω που, που, έχουν καθαρά οικονομικό αντίκτυπο, όπω είναι τα θέματα, τα μισθολογικά, των συντάξεων, όλα τα άλλα που ακούγονται, εκεί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σταθμίζεται. Με ποιο τρόπο γίνεται τώρα αυτό, και αν μπορεί το δικαστήριο και ο δικαστή, γιατί θυμίζω έχουμε τον διάχυτο έλεγχο, πώ το σταθμίζει και πώ σε ποιο μέτρο βαρύνει στην κρίση του, αυτό είναι κάτι που καλείται ο κάθε δικαστής να το κρίνει κάθε φορά και το κάθε δικαστήριο και θα μείνω εδώ στο θέμα αυτό.